μετά από πολλές διαβουλεύσεις και συνομιλίες και ραντεβού που είχαμε πρωί πρωτοπόρες αυτές στο όλο αυτό τον καιρό με αστυνομία, λιμεναρχείο, όπως λιμεναρχείο τελωνείο χείου τους αυτοκινητού οικονομικών, βρέθηκαν όσο πιο δυνατόν κατάλληλη λύση στους ευκαιριακές υποδομές. Δεν πήραμε ένα κτίριο όπως το είχαν στείλει αρχικά και απλώς να το στείλουμε εμείς να εγκριθεί. Είχαμε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις, βρέθηκε η χρυσή τομή. Διαβρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι αν αυτό το που θα φαντάζομαι ότι θα εγκριθεί ομόφωνα από την Λιμενική Επιτροπή και το στείλουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, θα είμαστε το πέμπτο λιμάνι στη χώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, που καταθέτει πλήρη φάκελο με τις νέες προδιαγραφές για την πλήρη Σέγγεν. Έχουμε βάλει μέσα και την παλιά Ιχθυόσκαλα, άρα θα φτιαχτούν και τα δύο κτίρια. Και θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Καμπάδα για να κάνει την εισήγηση. Εδώ τα μέλη έχουν ενημερωθεί με τα σχέδια και τέτοια, γιατί δεν μπορούσαμε να τα στείλουμε γιατί είναι εμπιστευτικά. Και θα πάρει τώρα τον λόγο ο κύριος Καμπάδας. Ομόφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ψηφίστηκε ομόφωνα. Σας ενημερώνω ότι μετά από ενέργειές μας που έγιναν και ανάθεσή μας στην εταιρεία MSI Ελλάς να συντάξει τον φάκελο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας είχε διαβιβάσει η ελληνική αστυνομία, η εταιρεία μας έστειλε τον φάκελο με την μελέτη. Πρέπει να κάνουμε αποδεκτή την μελέτη που μας έστειλε η εταιρεία MSI Ελλάς και στη συνέχεια να την διαβιβάσουμε στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, στην ΑΔΕ και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να εγκριθεί ο φάκελος και να προχωρήσουμε μετά στο κομμάτι της χρηματοδότησης και της κατασκευής της πύλης Σέγγεν. Χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου θα ζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν φάκελο ο οποίος αφορά όλες τις προδιαγραφές που είχε θέσει η ελληνική αστυνομία και αποτελείται από δύο υπομέρη, ένα λεκτικό κομμάτι και ένα κομμάτι προσχεδίων κατόψεων των χώρων που θα διαμορφωθούν, στους οποίους θα διαμορφωθεί η πύλη Σέγγεν. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει από την υπηρεσία μας μια μελέτη η οποία θα στηρίζεται πάνω σε αυτά τα προσχέδια, θα γίνουν τέτοιοι δημοκράτησης και θα πάμε για να βρούμε τη χρηματοδότηση και να εκτελέσουμε εν τέλει το έργο. Η μελέτη αυτή η συγκεκριμένη έχει χρηματοδοτηθεί από εμάς. Τα τέτοια δημοκράτησης είναι πολύ πιθανό με βάση αυτή τη μελέτη να γίνουν επίσης από εμάς. Ναι, η μελέτη η οποία θα ακολουθήσει και θα βασίζεται πάνω σε αυτά τα προσχέδια και σε αυτόν τον φάκελο αφορά την επισκευή των δύο κτηρίων για να γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια. Σε επόμενη μελέτη. Ωραία, άρα εμείς θα αναμέσουμε μια νέα μελέτη. Άρα, αυτό λέω. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτή δεν είναι η μελέτη επισκευής. Αυτή είναι η μελέτη διαρρύθμισης κατά κάποιο τρόπο. Θα χρειαστεί καινούργια μελέτη. Ναι, είναι η μελέτη η οποία θα ακολουθήσει. Η μελέτη η οποία θα ακολουθήσει και θα αφορά την κατασκευή του έργου.